Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της Ανόρθωσης, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε σε μια ακόμη εκπομπή της ομάδας μας Αν Όλα Στην Φόρα. Επιστροφή στην δράση μετά από καιρό για την ομάδα μας, η οποία το απόγευμα της περασμένης Κυριακής υποδέχθηκε στο Αντώνης Παπαδόπουλος την ομάδα της ΑΕΛ σε έναν αγώνα με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία. Έχουμε πάρα πολλά να δούμε και απόψε. Πλούσιο το πρόγραμμα και της απόψινής μας εκπομπής με όλα τα νεότερα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ. Θα τα δούμε όλα σε πάρα πολύ λίγο και με τον φιλοξενούμενό μας, ενώ θα έχουμε και ένα νέο διαγωνισμό, θα σας πω, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ σε πάρα πολύ λίγο. Να μην χάνουμε όμως άλλο χρόνο και πάμε αμέσως να δούμε ποιος είναι ο απόψινός μας φιλοξενούμενος. Η ποδοσφαιρική του ιστορία άρχισε να γράφεται στις ακαδημίες της Σπάρτα Πράγα σε ηλικία 6 ετών, αλλά επαγγελματικά ξεκίνησε την καριέρα του στην Γιλχάβα. Ακολούθησε μια λαμπρή καριέρα στα τσεχικά γήπεδα για να κάνει μικρά διαλύματα σε Ιταλία και Δρέζη. Σημαντικότερη στιγμή της καριέρας του, η πορεία με τη Σλάβια Πράγας από το 2016, οπότε και αγωνιζόταν, μέχρι και τους 8 του Europa League την περίοδο 2018-2019, ενώ έχει στελεχώσει και την Εθνική Ανδρών Τσεχίας. Με την βοήθεια του Δημήτρη Χριστοφόρου στην μετάφραση. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να καλωσορίσουμε αμέσως την ήρεμη δύναμη της ομάδας. Ο Γιώζεφ Χουσπάουρ είναι απόψε μαζί μας. Γιώζεφ, καλησπέρα. Καλώς όρισες στην εκπομπή. Good evening. Ανυπομονώ πάρα πολύ να τα πούμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχουμε εδώ απόψε μαζί μας και ο κόσμος ανέμενε αυτή την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή. Πρώτα όμως, πρωτού ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, θα ήθελα και την βοήθειά σου για να αναδείξουμε μαζί και τον μεγάλο τυχερό του διαγωνισμού που έτρεχε καθ' όλη την διάρκεια των τριών προηγούμενων εκπομπών. Πάρα πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον από τους φίλους που παρακολουθούν για ακόμη μια φορά. Οι συμμετοχές έφτασαν στις 638. Θέλω να επιλέξεις έναν αριθμό από το 1 μέχρι και το 638. Και αυτός θα είναι και ο τυχερός. Choose a number from 638 συμμετοχές, θα επιλέξει έναν αριθμό. 25. Το 25. Μέχρι να μας ενημερώσουν από την παραγωγή της εκπομπής για το ποιος είναι ο μεγάλος τυχερός, να σας υπενθυμίσω ότι θα είναι και αυτός ή αυτή που θα κερδίσει και την επίσημη μπάλα του UEFA Europa Conference Link που χρησιμοποιούσαν οι ποδοσφαιριστές μας στις προπονήσεις και στα παιχνίδια τους με τις δικές τους υπογραφές. Και όπως με ενημερώνουν, έχουμε τον τυχερό μας. Είναι ο Παναγιώτης Μαρκαντώνη, το τηλέφωνο του οποίου τελειώνει σε 615. Φίλε Παναγιώτη, συγχαρητήρια. Είσαι ο μεγάλος τυχερός. Θα επικοινωνήσει μαζί σου πολύ σύντομα και η παραγωγή της εκπομπής για να σε ενημερώσει σχετικά για την διαδικασία. Εγώ να σου πω ότι το έπαθλό σου θα το παραλάβει αφού του παρακολουθήσεις και παρευρεθείς εσύ ο ίδιος σε προπόνηση. Θα γνωρίσεις και από κοντά και τους ποδοσφαιριστές μας, θα έχετε έτσι μια σύντομη επικοινωνία και θα υπογράψουν εκεί την μπάλα, το επαθλό σου. Και πάλι συγχαρητήρια. Εσείς όμως, φίλες και φίλοι που δεν φανήκατε ακόμη τυχεροί, να σας πω ότι δεν τελειώνουν εδώ τα δώρα. Αμέσως τώρα θα τεθεί σε εφαρμογή ένας νέος διαγωνισμός. Ο Σώμα Νόβοτνη, ο οποίος βρισκόταν εδώ μαζί μας την περασμένη Τρίτη, πραγματοποίησε τον ντεμπούτο του με την ομάδα μας και η εκπομπή Αν Όλα Στην Φόρα σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε μια επίσημη εμφάνιση της ομάδας μας με την υπογραφή του. Στέλνετε λοιπόν μήνυμα στο 5533 με την ένδειξη ανόρθωσης και το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε αυτό το μεγάλο έπαθλο. Στέλνετε λοιπόν μήνυμα όσα περισσότερα μπορείτε στο 5533, περισσότερες συμμετοχές, άρα και περισσότερες οι πιθανότητες για να κερδίσετε αυτό το μεγάλο έπαθλο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, Γιώζεφ, να μου δώσει ακόμα ένα λεπτάκι. Θα πάμε να διαβάσουμε τις κάρτες με τα αποτελέσματα όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής. Την Παρασκευή ο Άρης επικράτησε τη Ζόξα με 1-0, ενώ η ΠΑΕΚ με την ΑΕΚ ήρθαν ισοπαλία 2-2. Το Σάββατο ο Ολυμπιακός έχασε από την Πάφο με 1-2, ενώ ο ΑΠΟΕΛ επικράτησε 3-0 του Εθνικού Άχνας και την Κυριακή ομάδα μας επικράτησε τη ΑΕΛ στο Αντώνης Παπαδόπουλος με 2-1. Απόλλων Ομόνια, ο αγώνας ολοκληρώθηκε με 2-0 υπέρ του Απόλλωνα. Ακολουθεί κάρτα με την βαθμολογία. Στην κορυφή η ομάδα του Άρη με 33 βαθμούς. Δεύτερη η ΑΕΚ και ο Απόλλωνας με 32 βαθμούς. Στους 25 βαθμούς η ομάδα μας στην τέταρτη θέση και ακολουθεί η Πάφος εξίσου με 25. 24 βαθμούς η Ομόνια, ενώ από Έλλη στην 7η θέση με 23 ακολουθεί. Στην 8η θέση η Δόξα στους 17 βαθμούς. 16 βαθμούς ο Ολυμπιακός, ακολουθεί ΑΕΛ με 15. 13 η ΠΑΕΚ και ο τελευταίος Εθνικός Άχνας με μόλις 8 βαθμούς.
Ακολουθεί το πρόγραμμα με την επόμενη αγωνιστική. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι αύριο να μετράται η ομάδα μας στην Πάφου με την ομάδα της Πάφου στις 4:30 το απόγευμα. Τον αγώνα θα μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσα από τις συχνότητες της CableNet. Τώρα, στις 22 του μήνα, η Πάφος στις 5 το απόγευμα θα υποδεχθεί τον Απόλλωνα, ενώ η ΑΕΛ στις 7 το βράδυ θα υποδεχθεί τον Εθνικό Άχνας. Στις 23 του μήνα, από ΑΕΛ αναμετράται με τον Άρη στις 4 το απόγευμα, ενώ στις 7 θα είναι ο αγώνας Δόξα Ολυμπιακός. Και στις 24 του μήνα, Ομόνια ΠΑΕΚ στις 4:30 και ακολουθεί ο αγώνας της ομάδας μας με την ΑΕΚ στο Κίτιον, στην ΑΕΚ Αρένα. Λοιπόν, top scorer της ομάδας μας, Άμρου Άρτα με 7 γκολ, Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος με 3, επίσης με 3 Κωστάκης Αρτήματάς και Μίλος Ντέλαριτς. 2 γκολ μετρά ο Νίκος Καλτσάς, ενώ από 1 ο Πάουλους Αραγιούρη, Άντερσον Κορέια, Νίκα Κατσαράβα και Χοφχάνης Χαμπαρτσουμιάν. Και top assists, Άμρου Άρτα με 4 επίσης και Δημήτρης Χριστοφίτ, Ιώζεπ Χούσπαουρ που είναι απόψε μαζί μας 1, επίσης 1 Νίκος Καλτσάς, Άντερσον Κορέια, Νίκα Κατσαράβα, Μίλος Τέλετης, Οφκάνης Αμπαρτσουνιάν και Λαζάρος Χριστοδουλόπουλος. Πάμε αμέσως τώρα στον φιλοξενούμενο μας, τον κρατάμε σε πολλή ώρα σε αναμονή. Ιώζεπ, είχαμε την Κυριακή έναν πάρα πολύ σημαντικό αγώνα με την ομάδα της ΑΕΛ, τεράστιας βαθμολογικής σημασίας. Θα ήθελα να μου πεις εσύ πώς είδες αυτό τον αγώνα, πώς τι κρατάς από τον συγκεκριμένο αγώνα, την δική σου οπτική. Yes, for us it's a very difficult game because we almost 1 month before the game. And we had problem with COVID, of course, and a lot of problem all week in the training, and very difficult. But in the start of the game, we play. I think it's this game. It's very good. You know, we score first. We winning in 1-0. But second half we concede the goal in 1-1. But still, we have scored in the second goal. But unfortunately, it's not in offside. And of course, second goal we get in 82 minutes, so we deserve this win. Λέει ότι ήταν δύσκολο το παιχνίδι αυτό, γιατί η προετοιμασία του ήταν περίεργη, με ένα μήνα αποχή, με πολλά παιδιά να έχουν νοσήσει με κορονοϊό και να είναι μια εβδομάδα έξω από τις προπονήσεις. Δεν ήταν η κατάλληλη προετοιμασία, όμως η ομάδα ξεκίνησε καλά, μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και μπόρεσε να προηγηθεί. Στο δεύτερο ημίχρονο ισοφαριστήκαμε, αλλά και πάλι ψάξαμε ένα δεύτερο γκολ. Δυστυχώς δεν μέτρησε για offside, αλλά καταφέραμε έστω και στο 82ο λεπτό να βρούμε ένα δεύτερο γκολ και τελικά να πάρουμε μια σημαντική νίκη. Θα ήθελα να μου πεις λίγο και την όλη περίοδο αυτή που ήσασταν έτσι με τον κορονοϊό. Δεν ξέρω κι αν εσύ είχες κολλήσει, είχες νοσήσει με κορονοϊό. Λίγο οι προετοιμασίες πώς έγιναν, πόσο πιεστικό ήταν το πρόγραμμα την τελευταία εβδομάδα για να βγει αυτό το αποτέλεσμα της Κυριακής. Γιατί ουσιαστικά ένας μεγάλος αριθμός παικτών απουσίαζε το τελευταίο διάστημα. Yes, I had COVID first time, so I feel first 2-3 days it's not bad. It's very bad. I have fever, it's this symptom. But after 3-4 days, I feel good, and I was home, of course. And after the start the training a little bit, just run and with ball, and I start training 4 days before this game. So yes, it's very hard. It's for me. It's for another players. And but I feel first 10-15 minutes, I feel it a little bit. You know, it's I can't breathe. But after the was it's better and better. Ο ίδιος λέει ότι ήταν ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που νόσησαν. Ήταν η πρώτη φορά που ήταν θετικός και οι πρώτες 2-3 μέρες ήταν δύσκολες. Έβγαλε πυρετό και ανέβασε πυρετό, μάλλον, και ήταν στο κρεβάτι. Αλλά στη συνέχεια ένιωθε καλύτερα. Μπόρεσε να κάνει λίγο τρέξιμο, μένοντας ασφάλως στο σπίτι. Και επανήλθε στις προπονήσεις της ομάδας 4 μέρες πριν το παιχνίδι. Το ένιωσε στην αρχή του αγώνα. Τα πρώτα 15 λεπτά δυσκολευόταν λίγο να αναπνεύσει, αλλά όσο κυλούσε ο χρόνος, τα πράγματα γινόντουσαν καλύτερα και καλύτερα. Φαντάζομαι έτσι θα νιώθαν και οι υπόλοιποι συμπαίκτες του. Όπως είδαμε, η ομάδα του πρώτου ημίχρονου, το οποίο και εσύ, είχε μια πολύ καλή απόδοση. Στο δεύτερο, κάπου έτσι λίγο βαλτώσαμε και υπήρξε και μια πτώση. Δεχτήκαμε και τον γκολ της ισοφάρισης. Ακολούθως όμως αντιδράσαμε και πήραμε και τελικά την νίκη. Πώς το σχολιάζεις αυτή την ανατροπή?
performance wasn't the same. Γιατί σίγουρα φάνηκε το πάθος των παικτών και το πόσο πολύ ήθελαν αυτή τη νίκη, πόσο μάλλον μετά από μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. What it takes to get the second one and win the game. How do you comment on that? Yes, I think we are now. It's very strong in team spirit, you know. And if he contests the goal in 1-1, and I think I feel this team, we have better team than IL, and our performance was better. We have control the game, and I believe that we scored the second goal. Λέει ότι πλέον η ομάδα έχει ένα έντονο ομαδικό πνεύμα και τη βοηθάει και ο ίδιος ένιωθε μέσα στο παιχνίδι ακόμα και τη στιγμή που η ΑΕΛ σοφάρισε πως η ομάδα μας είναι καλύτερη από την ΑΕΛ, ότι είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού και έπαιζε καλύτερα από αυτούς και γι' αυτό είναι που θεωρεί ότι βρήκαμε το δεύτερο γκολ. Φάνηκε πάρα πολύ πόσο πολύ θέλατε αυτή τη νίκη. Είδαμε και εσένα να εκτελείς και τα στημένα της ομάδας, δημιουργώντας ουσιαστικά και το πρώτο γκολ που θεωρήθηκε τελικά ουσιαστικά αυτόν τον γκολ. Θέλω να μας πεις πώς νιώθεις που συνέβαλες στην δημιουργία αυτού του γκολ. How was it that as a first we show you to that? And of course, one of those was our first goal. Yes, because Popo or Lazaro and Kalsa no play, so now I start the crossing and this set pieces, and I'm very happy that because we scored the first goal in this my cross, so I know this another crossing it's maybe not enough, but I am very happy that that goal. Λέει ότι έλειπε ο Πόποβιτς, ο Λάζαρος και ο Καλτσάς που είναι οι συνήθεις εκτελεστές των στημένων. Έτσι έπρεπε να αναλάβει κάποιος άλλος, ανέλαβε ο ίδιος να κάνει τις σέντρες από τα φάουλ και τα κόρνερ. Και είναι και πολύ χαρούμενος που ένα από αυτά μπορεί να μην ήταν και το καλύτερο, αλλά κατέληξε στα δίχτυα και αυτό είναι που έχει σημασία. Υπήρξε έτσι και μια σύγχυση για το ποιος τελικά έβαλε αυτό το γκολ. Δεν ξέρω εσείς πώς το είδατε εκεί που το ζήσατε και το ήσασταν εκεί και είδατε τη σώμαση. No, because the first time I think it was open goal. Mm-hmm. I just wanted to shoot, you know, it's direct the goal post and maybe some touch or something. And I saw in Pavlos, he just hey me I just touch, you know, okay that's good because I have assist, you have goal, it's good. Λέει ότι ο ίδιος είχε στόχο να εκτελέσει κατευθείαν προς τον τερματοφύλακα και πόνταρε στο να συμβεί αυτό ακριβώς που συνέβη. Δηλαδή, ένα άγγιγμα που θα άλλαζε την πορεία της μπάλας να πάει μέσα. Όταν συνέβη, ο ίδιος ένιωσε πως ήταν αυτόν γκολ. Στην πορεία όμως έτρεξε ο Πάουλου Σαραγιούρη κατά πάνω του. Του έλεγε: Εγώ άγγιξα την μπάλα. Και του λέει: Μια χαρά, έβαλες εσύ τον γκολ. Έχω την assist. Όλα είναι εντάξει. Τελικά, για να το διευκρινίσουμε πάντως, ο διαιτητής το χρέωσε μάλλον στον Αντρέ Τεϊσέρα της ΑΕΛ ως αυτόν τον γκολ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πάμε να παρακολουθήσουμε το τρίτο μάτι της συγκεκριμένης αναμέτρησης και επανερχόμαστε. We'll be right back.
Έχουμε πάρα πολλά να πούμε με τον Joseph Hussbauer. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και μην ξεχνάτε τον καινούριο μας διαγωνισμό ο οποίος τρέχει. Ο Σώμα Νόβοτνη πραγματοποίησε τον ντεπούτο του με την ομάδα μας και η εκπομπή Αν όλα στην φόρα σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε μια επίσημη εμφάνιση της ομάδας μας με την υπογραφή του. Στέλνετε μήνυμα στο 5533 με την ένδειξη ανόρθωσης, το όνομα τεπώνυμό σας και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε αυτό το μεγάλο έπαθλο. Όσα περισσότερα μηνύματα στέλνετε, τόσες περισσότερες και οι συμμετοχές σας και οι πιθανότητες για να είστε εσείς ο μεγάλος τυχερός. Και επιστρέφουμε τώρα στον φιλοξενούμενό μας, ο Joseph Hussbauer είναι απόψε μαζί μας. Joseph, φτάσαμε ήδη στα μισά του πρωταθλήματος, μπορώ να πω. Πώς αξιολογείς την μέχρι στιγμή πορεία της ομάδας, κάνοντας μια μήνυα αναδρομή μέχρι τώρα της πορείας της ομάδας μας, πώς την αξιολογείς? Okay, the start not good, you know, we lost a lot of games. And because we play, of course, the Conference League, and we had a lot of games, but some games we are lost. It's very, very stupid, you know, and especially against Doxa or Olympiakos or PAEK. But now I think it's after the Conference League we have good games, and especially the last four games we have. For one, and our target now is top six. You know, we have now it's very difficult program because we play almost every 4 days, cup or championship. So yes, I think we are good opportunity get the top six, and after we will see. I think it's our target is top. You know, it's win championship. So. But step by step, you know. Λέει ότι δεν ξεκίνησε καλά η σεζόν για την ομάδα στο πρωτάθλημα. Ήταν μια σειρά από αρνητικά αποτελέσματα από ήττες και ο ίδιος λέει ότι έπαιξε ρόλο και το γεγονός πως είχαμε συνέχεια παιχνίδια με το Conference League, αλλά χαρακτήρισε και χαζές κάποιες από τις ήττες που κάναμε με Δόξα, Ολυμπιακό και ΠΑΕΚ για παράδειγμα, όπως είπε. Όμως τώρα που δεν υπάρχει το Conference League, η ομάδα δείχνει να είναι καλύτερα, να παίζει πιο καλά και στα τελευταία 4 παιχνίδια έχει καταφέρει να πάρει τις νίκες. Για τη συνέχεια, ο ίδιος λέει ότι πρέπει να κοιτάξουμε, να πάμε βήμα-βήμα, να κοιτάξουμε να μπούμε στο πρώτο γκρουπ, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα που πάλι θα παίζουμε κάθε 3 μέρες, είτε κύπελλο είτε πρωτάθλημα. Και αφού μπούμε εκεί, είναι ξεκάθαρο ότι ο στόχος μας είναι να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Αλλά πρώτα πρέπει να βλέπουμε βήμα-βήμα. Θεωρείς δηλαδή ότι θα μπορούσαν τα πράγματα τώρα να ήταν πολύ διαφορετικά, αν δεν χάναμε κάποια παιχνίδια, όπως είπες και εσύ, για τα συγκεκριμένα? Και αν ναι, τι θα μπορούσε, τι έφταξε ουσιαστικά και δεν τα καταφέραμε στα συγκεκριμένα παιχνίδια? You mean this? The ones you mentioned before that we lost. You think this game, or for example, a PAEK? Mm-hmm. Yes, this of course this game is very for us. I don't know what to say because this games was for us. Very, like I said, it's very stupid. We play good. But we concede the goal in the very very easy, you know. Mm-hmm. We play with the ball, we have chance, but no score, and they just only one crossing score, second crossing score. For us in the mentally, it's very very difficult. But for example against PAEK, we scored another two goals. I believe we win, but we again score concede goal the three goals and. After it's very, very difficult. Πήρε ως παράδειγμα τον αγώνα με την ΠΑΕΚ, mm-hmm. που τον βλέπαμε κιόλας στο monitor και εξήγησε τι εννοεί με τον όρο χαζή ήττα. Είναι το γεγονός ότι η ομάδα ήταν πολύ καλύτερη από τον αντίπαλο, είχε τον έλεγχο, έχανε ευκαιρίες, πίεζε και με μία παγιά του αντιπάλου δεχόταν γκολ. Επαναλάμβανε το ίδιο, πίεζε και με μία ακόμη παγιά του αντιπάλου δεχόταν πάλι γκολ. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν τα κατάφερε και το χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα για να εξηγήσει και τι συνέβη και σε άλλα παιχνίδια και
όταν σκοράρεις δύο φορές απέναντι στην ΠΑΕΚ, περιμένεις ότι θα κερδίσεις, αλλά όταν δεν συμβαίνει, σίγουρα σου κάνει και ζημιά στην ψυχολογία σου, στο mentality της ομάδας. Και ήταν ένα, έτσι όπως το ερμηνεύει και ο ίδιος, ένα σημείο τομής εκείνο το παιχνίδι, γιατί από τότε η ομάδα έχει αλλάξει πολύ. Τώρα, κάνοντας έτσι μια σύγκριση της φετινής ανόρθωσης με την περσινή, σε τι υπερτερεί και πού υστερεί, αν θες, η ομάδα μας φέτος? I think this year we are maybe a better team than last year, because we are more quality in individually, especially Lazaros or Varda. It's amazing players. Popovic also is very very clever. But I think this year we play more like team, you know, in together. Yes, of course some games in before the game, before the season, it's not enough, but I think it's we everybody believe that we are a very good team, just we need some games, good games. And I remember for example we play against Rapid Vienna and at home we play very good, we win 2-1, but I think it's the first half especially we play very good, and another games, I don't know, against Ammonia or Apoel. Also, this game is for our side, it's very good. Λέει ότι θεωρεί, βλέποντας τις δύο ομάδες, ότι η φετινή είναι καλύτερη, γιατί έχει περισσότερη ποιότητα. Παίχτες όπως ο Λάζαρος και ο Άρτα είναι εκπληκτικοί, ο Πόποβιτς είναι πολύ έξυπνος και παίζει περισσότερο ως ομάδα η φετινή σε σχέση με την περσινή. Βέβαια, στη διάρκεια μια σεζόν δεν είναι πάντα αρκετό αυτό και φάνηκε σε κάποια παιχνίδια, αλλά φέρνει ως παράδειγμα το παιχνίδι με τη Rapid Vienna που παίξαμε στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια και ειδικά το πρώτο ημίχρονο η ομάδα ήταν εκπληκτική και έβαλε στην συζήτηση και παιχνίδια όπως αυτό με την Ομόνια και τον Αποέλ που ήταν πολύ καλή η ομάδα και πήρε τις νίκες. Άρα ουσιαστικά μας λες ότι έχετε δέσει και σαν συμπαίκτες. Θα ήθελα λίγο να μας πεις έτσι για το κλίμα που επικρατεί, τις σχέσεις που έχετε μεταξύ σας. This year's group of players, you have very good relationships between you. She wants you to give some insights about the decision of this year. Inside in the dressing room, I think it's we are good team spirit, and it's I think it's a very good guy inside. Mm-hmm. It's the most talk. I think it's. Anderson Correa, it's the best friends inside, you know. It's very funny guys, and of course it's Varda. This is amazing guys. It's a lot of funny every day he comes. It's just you know, it's mood. It's very mm-hmm. very very good. It's sometimes the team need this one player. It's he is amazing in the pitch, and but of course inside the dressing room. So yeah, I think it's inside the dressing room. It's good, it's not a problem. Λέει ότι υπάρχει ομαδικό πνεύμα στα αποδυτήρια και είναι κάτι που το βγάζουν και στον τρόπο που μιλάει ο ένας τον άλλο. Αλλά ο ίδιος είναι πολύ καλός φίλος με τον Άντερσον Κορέα και κάνουν πολλές πλάκες μαζί. Και υπάρχει και η περίπτωση του Άρτα που κάθε μέρα θα εμφανιστεί με ενέργεια στα αποδυτήρια, με τα αστεία του. Και καμιά φορά μια ομάδα χρειάζεται έναν τέτοιο τύπο να υπάρχει εκεί, να κάνει όλους τους υπόλοιπους να γελάνε. Βέβαια, ο Άρτα είναι και εκπληκτικός και μέσα στο γήπεδο, αλλά και έξω από αυτό. Βλέπουμε ότι φέτος ανεβάζεις και εσύ ρυθμούς. Σε βλέπουμε πάρα πολύ καλύτερο, με καλύτερη απόδοση. Άλλαξες το κλίμα υπέρ σου και πλέον είσαι αναντικατάστατος. Θέλω να μου πεις τι έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει κάτι? Τι έχει μεσολαβήσει? Βλέπουμε ένα διαφορετικό Γιώζεφ φέτος. Yes, this year is more better than last year, of course, because when I come in last year, in this situation was for me it's difficult, because when I come I play in Dynamo Dresden 6 months, mm-hmm. but
this time is come in COVID, you know, it's two months without the training, just only myself in Prague, and after start the season again in Dynamo Dresden second Bundesliga. But I first game against Stuttgart I injured, so I don't play again. So this 6 months I play or maybe 10 games only, so I am not ready. And after I had holiday and some come offer in Anorthosis, I say okay, of course, why not. I come, I am just some friendly games, and I feel not ready, you know, because when I come it's this weather, of course this is amazing, 40 degrees, it's for me it's some different, it's than the Czech Republic. And when I play, I remember my second game in Paphos, away game, it's amazing. We play, I think, maybe 4 o'clock afternoon, and I feel it's not possible, you know, I feel my jersey is very wet, my leg is very heavy, it's I don't understand how is this play. So yes, this start, this my engagement, it's very very difficult. And yes, this last year it's I don't know how to say, it's not good, I know, because my performance, especially first 6 months, it's not enough. So in my head, inside, it's also it's not ready. So I have to some change, you know, and I change a little bit thinking, a little bit different, like Cyprus people. And of course, I have more of my fat. So I lost, I think, 4 or 5 kilo. And after I feel more better, and this season when we start, I feel different people like the last year. So I hope this year is more better. Λοιπόν, είπε πολλά, θα προσπαθήσω να τα μεταφέρω όλα. Εξήγησε ότι ήταν μια δύσκολη στιγμή αυτή που επέλεξε να έρθει στην Κύπρο, γιατί έπαιζε στη Δυναμό Δρέσδης, διακόπη το πρωτάθλημα λόγω του COVID. Όταν επανήρχεσε στο πρώτο του παιχνίδι, τραυματίστηκε και δεν ξαναέπαιξε. Και αμέσως μετά, αφού ο ίδιος το μόνο που έκανε ήταν κάποιες προπονήσεις μέσα στο σπίτι του στην Πράγα, ήρθε πρώτα στην Ανόρθωση και είπε: γιατί όχι να έρθω εδώ. Και το έκανε. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να προσαρμοστεί στις συνθήκες που συνάντησε με τον καιρό. Ειδικά δίνει παράδειγμα ένα αγώνα με την Πάφο, δεύτερη αγωνιστική πέρσι, που ήταν 40 βαθμοί, 4 η ώρα. Ένιωθε να κολλάει επάνω του η μπλούζα του και ήταν πολύ υγρή και δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Παραδέχεται όμως ότι ειδικά το πρώτο εξάμηνο πέρσι δεν ήταν η απόδοση του καλή και αυτό τον επηρεάζει και πνευματικά. Το είχε συνέχεια στο μυαλό του και δεν μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα. Στη συνέχεια όμως κατάλαβε ότι έπρεπε ο ίδιος να αλλάξει πράγματα μέσα του. Άρχισε να σκέφτεται περισσότερο όπως οι Κύπροι, να λειτουργεί καλύτερα. Έχασε και κάποια κιλά τα οποία το βοήθησαν να νιώσει καλύτερα με τον εαυτό του. Και από την αρχή της φετινής σεζόν στην προετοιμασία ένιωθε μέσα του ότι είναι άλλος άνθρωπος, ότι είναι καλύτερος και πιο έτοιμος για να παίξει, και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε να γίνεται και ο ίδιος ελπίζει να συνεχίσει έτσι. Θεωρώ ότι για όλους ήταν μια δύσκολη χρονιά. Ήταν μια περίοδος προσαρμογής, θα έλεγα, και για εσένα, και βλέπουμε ότι αυτή η τρομερή αλλαγή και θα θέλαμε να διατηρηθεί. Φαίνεται και μέσα από το γεγονός ότι από τα 26 μας παιχνίδια φέτος, στα 25 έπαιξες και στα 24 μάλιστα ήσουν και βασικός. Φέτος μάλιστα σε είδαμε και σε ένα παιχνίδι να παίρνεις και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Θέλω να μας πεις πώς ένιωσες και τι σημαίνει αυτό για εσένα προσωπικά. Yes, I'm very happy that for that, because like I said, I feel more better in this preparation. It's different people, and I feel very good. And I am very happy that coach me chance to show what I can play, you know. Mm-hmm. So I believe that this year is exactly that the reason what they want me this club. And yes, this is all. Είναι πολύ χαρούμενος για αυτό που συνέβη και είναι ειδικά χαρούμενος γιατί ένιωθε από την προετοιμασία ότι είναι άλλος άνθρωπος και ευχαριστεί ουσιαστικά και τον προπονητή που του έδωσε την ευκαιρία φέτος,
χρησιμοποιώντας ως συνέχεια, να δείξει ποιος είναι και θεωρεί ότι ο φετινός ο Γιώζεφ αποδεικνύει για ποιο λόγο τον ήθελε η ανόρθωση να τον κάνει δικό της. Λοιπόν, πάμε σε μια σύντομη διακοπή και επιστρέφουμε με τις κορυφαίες στιγμές στην καριέρα του Γιώζεφ Χουσπάουερ μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και μην ξεχνάτε τον διαγωνισμό μας ο οποίος τρέχει. Ο Σώμα Νόβοτνη πραγματοποίησε το ντεπούτο του με την ομάδα μας και η εκπομπή Αν όλα στην φόρα σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε μια επίσημη εμφάνιση της ομάδας μας με την υπογραφή του. Στέλνετε μήνυμα στο 5533 με την ένδειξη ανόρθωσης και το ονοματεπώνυμό σας και μπείτε στην κλήρωση. Όσα περισσότερα μηνύματα, τόσες περισσότερες και οι πιθανότητες σας να κερδίσετε θα τρέχει καθ' όλη την διάρκεια της εκπομπής μας ο συγκεκριμένος διαγωνισμός. Οπότε έχετε ακόμη αρκετό χρόνο στην διάθεσή σας για να στείλετε τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Πίσω στον φιλοξενούμενό μας, κάνοντας Γιώζεφ μια μίνι αναδρομή και της μέχρι τώρα πορείας σου, όχι μόνο στην ανόρθωση, αλλά γενικότερα θα θέλω να μας πεις ποια στιγμή της καριέρας σου κρατάς ως την σημαντικότερη κρίσιμη καμπή για να εξελιχθεί στην συνέχεια. Yes, my crucial time, I think it was I play in Sparta Prague 4 years, and I had a very good one season. I have the best score in the league. Mm-hmm. And after I go in the Italy, in Sardinia, Cagliari Calcio. But only alone, so 1 year, and for me it's not good because when I come, a lot of doctor, you know, control. Mm-hmm. I had 3 days only hospital. And after the second day, it was my first game against Parma in a cup game, and it's my performance. It's not good, not bad. It's normal, I think. But coach said 1.5, get out. It's finished. So and then this 6 months, I don't chance. I just only training, you know, but I speak with a coach. Mm-hmm. And this time was Gianfranco Zola. It's very good coach, very 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 good coach. And we talk about my situation, and he said, okay, you are not ready. I waiting, maybe 1 month, okay. And when I said okay, I start the training with team, and I feel better and better and better. And give me a chance in one game, 10 minutes, and I feel very good. And okay, that's better and better. But Gianfranco Zola finish. It's because we had not good results, you know. And come in a Czech coach, Zeman. It's very old coach. It's very very tough coach. It's we are running a lot of, and he kept only 5 games in a finish also. So come the third coach and then I don't play nothing. I just only training. So this 6 months for me it's very crucial, and I go back in Sparta Prague, but my performance it's not the same like when I left. So what now? You know, because I just won't play, and now I get offer in Slavia Prague, and big rival, you know, Sparta and Slavia Prague. It's like I don't know, Anorthosis or Apoel, I think, or Omonia, I don't know. So what now? So okay, it's good offer. I will try and I will see. So I go in Slavia Prague. Mm-hmm. It's for me, it's very difficult because when I was young, I play in Sparta Prague, 11 years old. If I was young, so for me it's very difficult. And first 6 months also very difficult because fans, you know, Sparta fans, it's very very angry me, and also Slavia Prague, it's also, you know, it's he came in a big rival. So what are you doing? So this time, this 1 year is for me is very crucial. But after I just started to play very good in Slavia Prague and better and better and mm-hmm. That's good. Βασικά, ξεχώρισε ένα χρόνο από την καριέρα του και τη ζωή του που ήταν πολύ κρίσιμος για τον ίδιο, αλλά
και χρειάστηκε να το παλέψει πολύ για να καταφέρει να ανταπεξέλθει, ήταν όταν βγήκε πρώτο σκόρερ στην Σπάρτα Πράγας, πήραν το πρωτάθλημα, 18 γκολ το 13-14, αλλά μετά έφυγε για την Ιταλία να δοκιμάσει στη Σαρδενία και την Κάγκιαρι Κάλτσιο. Εκεί είχε προπονητή τον Τζιοφράνκο Τζόλα. Είχε περάσει κάποιες μέρες στο νοσοκομείο πριν τον τεπούτο του ένα παιχνίδι κυπέλλου με την Πάρμα. Μπήκε να παίξει, δεν τα πήγε καλά και στο ημίχρονο προπονητής τον έβγαλε και δεν τον χρησιμοποιούσε μετά. Το συζήτησαν μεταξύ τους, του είπε ότι θα τον υπολογίζει όταν τον νιώσει ότι είναι έτοιμος και πέρασε ένας μήνας, ο ίδιος έδινε τα πάντα στην προπόνηση, τον έβαλε αλλαγή σε ένα παιχνίδι για 10 λεπτά. Ένιωθε πολύ καλύτερα, αλλά ο Ζόλα έφυγε αμέσως μετά λόγω των αποτελεσμάτων. Ήρθε ένας προπονητής από τη Τσεχία, ο Ζέμαν, ο οποίος είναι πολύ δύσκολος χαρακτήρας και παγιάς σχολής προπονητής, αλλά και αυτός 5 παιχνίδια έκανε και έφυγε. Ήρθε ένας ακόμη, ο οποίος δεν τον υπολόγιζε καθόλου και εκεί ουσιαστικά που ήταν να κάνει το βήμα παραπάνω, δεν του βγήκε καθόλου αυτό το εξάμηνο. Πήγε πίσω, δεν ήταν ο ίδιος όταν επέστρεψε στη Σπάρτα όπως πριν φύγει και ήθελε να βρει ξανά τον εαυτό του, να κάνει μια νέα αρχή. Ήρθε πρώτα από τη Σλάβια που μας εξηγεί ότι είναι η μεγάλη αντίπαλη στην Πράγα, η Σλάβια με την Σπάρτα και δεν είναι εύκολο να πάρει την απόφαση όντας ένα παιδί που ξεκίνησε από τη Σπάρτα από τα 11 χρόνια του να μετακινηθεί στη Σλάβια που είναι ο αιώνιος αντίπαλος και του εξήγησε ότι είναι περίπου σαν την αντιπαλότητα που έχει ανόρθωση με Αποέλ Ομόνια. Αλλά το έκανε επειδή ήταν πολύ καλή η πρόταση. Όταν πήγε εκεί η οπαδή της Σπάρτα ήταν πολύ θυμωμένοι μαζί του γιατί ένιωθαν ότι τους πρόδωσε. Οι οπαδοί της Σλάβια τον αντιμετώπιζαν καχύποπτα γιατί ήταν ένα παιδί της Σπάρτα και πάλι του πήγε άλλους 6 μήνες μέχρι να ξεκινήσει να παίζει καλύτερα για να ξεκινήσουν και οι οπαδοί της Σλάβια να τον βλέπουν διαφορετικά. Αλλά επειδή ακολούθως τα πήγε πολύ καλά εκεί και είχε καλά χρόνια με τη φανέλα της Σλάβια, όλα αυτά πέρασαν. Υπήρξε ποτέ κάποια στιγμή, κάποια περίοδος που να ήταν τόσο δύσκολη η περίοδος που ζούσες και όλα αυτά που ζούσες που να σκέφτηκες ποτέ να τα παρατήσεις? Γιατί φαντάζομαι ότι και η ψυχολογία θα ήταν, δεν θα ήταν και στα καλύτερά της. What are you doing? My. Mm-hmm. I don't know. What are you doing after the stop the game? No. The question is, if during that period that things were bad for you, mm-hmm. have you ever thought back then of stop being a footballer? How you feel in mm-hmm. this period? It's very bad, you know. I thinking a lot of things. I speak with my wife, speak with my father because mm-hmm. my father is my big fan, you know, it's my brother also. So yes, we talk about it, what we are in the situation and what is the best for me. And I said, okay, I will try this opportunity, this. And we will see, but yeah, it's for the mentally, it's very hard of sometimes thinking about these things. Λέει ότι σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές συζητούσε με τη γυναίκα του, με τον πατέρα του που είναι και ο μεγαλύτερος οπαδός του, ο μεγαλύτερος θαυμαστής του και τα συζητάνε όλα για το ποια ήταν η καλύτερη επιλογή, δεν ήταν εύκολες οι αποφάσεις και τελικά από κοινού ήταν που προχώρησαν να κάνουν αυτό το βήμα από την Σπάρτα στην Σλάβια όπως το εξήγησε και, αλλά είναι πράγματα τα οποία σου μένουν στο μυαλό και σε δυσκολεύουν στον τρόπο που σκέφτεσαι. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις τους δικούς σου ανθρώπους δίπλα σου, να είναι το στήριγμά σου. Θα ήθελα να μας πεις και πώς βλέπεις το μέλλον σου, γιατί ποια θα είναι τα επόμενα σου βήματα, γιατί λύγει το καλοκαίρι και το συμβόλαιο σου στην Ανόρθωση. Πώς το βλέπεις, θα ήθελες να μείνεις στην Κύπρο και στην Ανόρθωση? Yes, this good question. Yes, I want this. I want to stay here, and of course this team because I like this team. This I am here one year and 6 months around, and this team have a history, you know, and this fans this so amazing. This I think a little bit fanatic.
It's yeah, the atmosphere inside the club, it's outside the club is something different than Czech, and I'm very happy here. So yes, my contract finish after the season, and we will see what happened, you know, just but now I just focus on the next game and we will see what happened. Λέει ότι ναι, θα ήθελε να μείνει στην ομάδα, στην Κύπρο και ειδικότερα σε αυτή την ομάδα, γιατί είναι μια ομάδα με ιστορία, μια ομάδα με εκπληκτικούς οπαδούς, λίγο φανατικούς όπως τους χαρακτηρίζει, και μια ατμόσφαιρα μέσα και έξω από το σύλλογο πολύ διαφορετική από ό,τι στην Τσεχία. Τώρα όμως κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα συμβεί μετά το τέλος της σεζόν που τελειώνει το συμβόλαιό του. Είναι συγκεντρωμένο στο επόμενο παιχνίδι και θα δούμε στη συνέχεια τι θα συμβεί. Θα ήθελα να μας πεις έτσι και για τον νέο σου συμπαίχτη, τον Σώμα Νόβοτνη. Είχε και το πρώτο του παιχνίδι την Κυριακή. Πώς τον είδες? How you saw Σώμα Νόβοτνη's debut, first game with our team? I'm very happy for him because he try and fighting, you know, just we need exactly this striker, you know, fighting for everybody. And if he score another, I think it's next game, I think he was better and better, and I think this game is very help us. Τον είδε να είναι πολύ μαχητικός μέσα στο γήπεδο και είναι αυτό ακριβώς το είδος επιθετικού που ήθελαν στην ομάδα, που θα παλεύει για όλους και να τους βοηθάει, και θεωρεί ότι αν στο επόμενο παιχνίδι ή επόμενα παιχνίδια βρει το πρώτο του γκολ, θα γίνεται συνεχώς και καλύτερος. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε τι κατέγραψε η παρακάμερα της εκπομπής μας για τον καινούριο παίχτη της ομάδας μας και επιστρέφουμε. Είδαμε στα πλάνα και το νέο αποκτήμα της ομάδας μας, τον Βλατς Βερχόβετς. Θα ήθελα και ένα σχόλιο για τον συγκεκριμένο παίκτη, αν μπορείς. Have you had any views of Vlas, our new player in training? How do you saw him? Yes, I saw him, I think, two times in the training, and he looks very good player. I think he help us, and we will see. It's depend what I start the next game, and I think yes, it's good player, and especially in the middle we have only Artimatas and me. Mm-hmm. We play a lot of games or Ioannou, so we have now in four players, so we will see.
Λέει ότι φάνηκε να είναι πολύ καλός παίχτης στις δύο προπονήσεις που τον έχει δει, αλλά θα δούμε όταν θα παίξει πώς θα είναι. Και είναι σημαντικό για την ομάδα που μέχρι τώρα ουσιαστικά το βάρος εκεί στη μεσαία γραμμή ο ίδιος και ο Κωστάκης το είχαν τραβήξει, όλα τα παιχνίδια έπαιζαν μαζί. Τώρα υπάρχει και ο Ιωάννου, υπάρχει και ο Μπλάς, άρα θα είναι πολύ περισσότερος ανταγωνισμός και θα δούμε τι θα συμβεί. Υπήρξες κατά κύριο λόγο παίκτη στην χώρα σου, με την κάθοδο σου στην Κύπρο. Περίμενες να είναι αυτό το επίπεδο του κυπριακού ποδοσφαίρου? When you first arrived here in the summer of 2020, what was your thoughts about football level in Cyprus? And now after 1.5 year here, have you changed your mind? Yes, of course. I think because in Czech, in everybody's thinking this Cyprus league, it's not good level. You know, they know. I think only maybe APOEL is only one team, because APOEL this last 10 years, I think they win nine times. So and of course, if I play in Slavia Prague, we play against APOEL, so Champions League qualification, and we lost. So I'm not. It's another story. And yes, I changed my mind because this quality is, I think, very high, and especially this top team like AEK, Apollon, AEL, Omonia, APOEL. This Ares now, it's very experienced player and good player when they play. It's very good. Country, you know, good country in the. So, I think some teams is more better than Czech team. So, it's this competition. I think it's more quality than Czech now. I think really because in Czech league, I think it's only Slavia Prague. It's high level, and after Sparta Prague and Viktoria Plzeň, it's good level. So only three teams. It's high and another. It's I think it's not good enough, and here it's 6-7 teams. It's very high level. Ο ίδιος λέει ότι έχει αλλάξει τη γνώμη του από τότε που ήρθε, γιατί στη Τσεχία η εντύπωση που έχουν είναι πως δεν είναι πολύ καλό το πρωτάθλημα. Ουσιαστικά ήξεραν περισσότερο τον ΑΠΟΕΛ επειδή είχαν παίξει και αντίπαλοι με τις ομάδες εκεί και ο ίδιος είχε μια εμπειρία στα προκριματικά του Champions League όταν αποκλείστηκαν. Όμως όταν ήρθε εδώ, κατάλαβε ότι υπάρχουν πολύ καλές ομάδες με έμπειρους παίχτες και ποιότητα και ανέφερε όλες τις ομάδες που φέτος τα πηγαίνουν καλά, τον Άρη, τον Απόλλωνα, την ΑΕΚ, τον ΑΠΟΕΛ, την Ομόνια και τις υπόλοιπες. Ενώ στην Τσεχία θα δει κανείς την Σλάβια που είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο, τη Σπάρτα και την Βικτόρια Πλίζεν που είναι σε καλό επίπεδο και οι άλλες δεν είναι τόσο καλές. Ενώ εδώ ο ανταγωνισμός είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερος. Παρακολουθείς άλλα αθλήματα ή είσαι καθαρά φαν του ποδοσφαίρου? Are you only a soccer fan or you are watching other sports also? Have you ever played any other sports? Yes, I like NFL, American football. I very like and NHL also. So yes, this sport I like and watch every day. So this. Του αρέσουν τα αμερικάνικα sports, το football και το hockey, βλέπει το NFL και το NHL και μάλιστα καθημερινά όπως λέει και είναι πολύ μεγάλος φαν. Εμείς δεν έχουμε τέτοια αθλήματα εδώ στην Κύπρο, αλλά πάμε να ενημερωθούμε για τα υπόλοιπα αθλήματα και επιστρέφουμε. Αντίστροφα μετρούν οι αθλητές και αθλήτριές μας σε πετόσφαιρα και καλαθόσφαιρα. Η έξαρση του κορονοϊού καθήλωσε τα δύο αθλήματα που σταδιακά επιστρέφουν. Στην καλαθόσφαιρα οι άνδρες μας επιστρέφουν σήμερα με αγώνα κόντρα στην ΕΝΑΔ Αγίου Δωμετίου, ενώ οι γυναίκες μας έκαναν αρχή την φετινή χρονιά με ήττα στο ντέρπι από την ΕΛ την περασμένη Κυριακή. Η ομάδα μας, αν και είχε το ροζ φύλλο στον αγώνα της 12ης αγωνιστικής μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα και μετά τα δύο τρίποντα της Μενελάου, αλλά η ΑΕΛ πέτυχε τρίποντο με την Cooper λίγο πριν την εκπνοή για το τελικό 52-51. Μετά την ήττα αυτή, ανόρθωση και η ΑΕΛ ισοβαθμούν στην κορυφή του πίνακα. Στην πετόσφαιρα, η γυναική ομάδα της Ανόρθωσης αγωνίζεται αυτή την ώρα στο Λύκειο Πολεμιδιών απέναντι στην ουραγό ομάδα της Λεμεσός Βόλεϊμπολ, στοχεύοντας την 7η νίκη της στο πρωτάθλημα, ενώ η ανδρική ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη κοντράρεται την επόμενη Δευτέρα 24 του μήνα με το ΑΠΟΕΛ στο Λευκό Θεόμερα της Σερή Αναβολές, λόγω των αρκετών περιστατικών κρουσμάτων στις ομάδες πρώτης κατηγορίας
ανδρών στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα. Στο φούτσαλ, η κυρία δεν μπήκε με το δεξί στο 2022 μετά την ήττα της στο Κίτιον από την ΑΕΚ με 4-0 και φιλοδοξεί πως επιστρέψει στις νίκες μεθαύριο κόντρα στην ομάδα Σαραράτ. Στον χάντμπολ υπάρχει διακοπή λόγω εθνικών υποχρεώσεων και την προετοιμασία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023 και του Euro 2024. Η Σαμπιάνκο Ανόρθωση, βρισκόμενη στην κορυφή του πίνακα με αίτητο 10 αγώνων, έχει συνολικά 7 διεθνείς χειροσφαιριστές. Πρόκειται για τους Μάριο Μινά, Ιούλιο Αργυρού, Χρήστο Αργυρού, Λούκα Παρασκευά, Δημήτρη Νικηφόρου, Ανδρέα Κωνσταντίνου και Κωνσταντίνο Μιχαήλ. Δυστυχώς ο χρόνος περνά πάρα πολύ γρήγορα. Ήθελα πάρα πολλά να σε ρωτήσω και ελπίζω να σε έχω ξανά σύντομα κοντά μου. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Θα ήθελα έτσι ένα δικό σου τελευταίο σχόλιο, αν θες κάτι να πεις στον κόσμο της ομάδας που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Thank you for invite here, and I just say thank you, and thank you for fans that support us, and I believe that we win the championship this year. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και θέλει να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο για την υποστήριξή του και κλείνει με την πρόβλεψη ότι φέτος η ομάδα θα είναι πρωταθλήτρια. Για να δούμε, το ευχόμαστε και εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σου. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω και εσένα που ήσουν πάντα εδώ και με βοηθάς με τη μετάφραση. Εμείς, φίλες και φίλοι, λίγο πρωτού ολοκληρώσουμε την απόψινή μας εκπομπή, σας υπενθυμίζω για τον διαγωνισμό μας, τον καινούριο διαγωνισμό. Ο Σώμα Νόβοτνη πραγματοποίησε τον ντεπούτο του με την ομάδα μας και η εκπομπή Αν Όλα Στην Φόρα σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε μια επίσημη εμφάνιση της ομάδας μας με την υπογραφή του. Έχετε ακόμη μερικά δευτερόλεπτα για να στείλετε μήνυμα στο 5533 με την ένδειξη ανόρθωσης και το ονοματεπώνυμό σας και μπείτε στην κλήρωση για αυτό το έπαθλο. Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού για την ερχόμενη Τρίτη στις 9 το βράδυ. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.